Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Γαλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Βασικά είμαι τέλεια, γιατί είμαστε στο καινούριο μας σπίτι. Όπως βλέπετε το φόντο πίσω δεν το ξέρετε. Από εδώ βλέπετε την ντουλάπα μου, αλλά δεν θα δείτε πάρα πολλά σήμερα. Γιατί έρχεται βίντεο φυσικά της ανακαίνησης, της ολικής αυτού εδώ του σπιτιού. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να σας το δείξω. Και είπα σήμερα να έρθω με κάτι που μου έχετε ζητήσει και είναι το ξεκαθάρισμα των καλλιντικών. Οπότε, επί τη ευκαιρία, αφού μετακομίσαμε σε αυτό το σπίτι, έκανα υπομονή για να σας τραβήξω αυτό το βίντεο, να δείτε όλα τα καλλιντικά μου και τι θα πάρω και τι θα κρατήσω να τα βάλουμε μέσα στη συρταριέρα μου, γιατί θεωρώ ότι όταν μετακομίζεις είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα καλλιντικών και πραγμάτων, όχι μόνο καλλιντικών. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Αρχικά θέλω να ξέρετε ότι η φάση έχει ως εξής. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν θα τελειώσει νομίζω ποτέ αυτό το βίντεο, ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχω εδώ μέσα. Νομίζω ότι όλα τα κραγιόν που έχω σε αυτό εδώ το σακούλι δεν τα θέλω. Νομίζω είναι τέτοια φάση. Η φάση είναι τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κραγιόν. Λοιπόν, εξαιρετικά lip gloss της NYX, τα οποία δεν φοράω για κάποιο λόγο. Είναι αυτά εδώ. Και νομίζω ότι είναι και limited edition. Τα βγάζω έξω να τα φοράω. Elixir, δεν μας κάνει. Πρέπει να φέρω και μια σακούλα να τα πετάω για, όμως. Ή να τα αφήσω στην άκρη και μετά θα τα πάρω. Λοιπόν, κάτι κραγιόν της NYX σκούρα. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Σίγουρα όχι. Βασικά εδώ μέσα θα αφήσω τα κραγιόν που δεν θέλω. Α, τώρα με τα δει αυτό το αγόρι μου. Είναι όλα τα μεταλλικά χρωματιστά της NYX που είχαμε πάρει από το Βερολίνο νομίζω. Και τον είχα πρίξει να τα πάρω. God, και δεν τα θέλω καθόλου, παιδιά. Δεν θέλω να τα φοράω καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Τι μου συμβεί. Δεν μου αρέσουν όμως τώρα αυτά. Εμένα. Έτσι δεν θα συμμαζευτούμε ποτέ, νιώθω. Τι λέτε κι εσείς? Πρέπει να γίνει λίγο η δουλίτσα κάπως αλλιώς. Εδώ ένα gloss παμπάλαιο. Εδώ της NYX αυτό το ξανά άνοιξε, έτσι. Ναι, είναι που το έβαλα μέσα. Και αυτό της NYX, ένα σκούρο κραγιονάκι εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι στη ζωή μου. Γενικά έπαψα να φοράω σκούρα πλέον. Οπότε. Ναι. Δεν. Και άλλα μεταλλικά. Κάτι. Α, αυτό το έχω πάρει από τη Maybelline στο εξωτερικό κάπου. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ξέρετε, κάποια πράγματα είναι συναισθηματικής αξίας, αλλά δεν τα θέλω. Πραγματικά δεν τα θέλω. Ποιο το νόημα να τα κρατήσω? Κανένα. Πείτε κανένα. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω μου είναι. Πολύ ωραίο κοκκινάκι. Ούτε που ήξερα ότι το έχω. Θέλω να ξέρετε. Είναι τη Seventeen, είναι εξαιρετικό. Το κρατάμε στην άκρη. Καλλινάκι, κοκκινάκι. Λοιπόν, ό,τι έχω εδώ μέσα το δίνω στους φίλους μου. Λοιπόν, εδώ έχω αυτό της Maybelline που νομίζω ήταν ένα jelly highlighter, αλλά νομίζω έχει πετρώσει. Οπότε μάλλον πάει για πέταμα. Α, όχι. Ζει. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα τώρα είμαστε σε γειτονιά, θα ακούτε φασαρίες, να ξέρετε. Εδώ θα δείξει πόσο καλή δουλειά κάνει το μικρόφωνο μου. Το jelly αυτό το κρατάμε. Θα σας δείξω λίγο τι θήκες έχω πάρει εγώ. Αυτά ό,τι που θυμάμαι ρε παιδιά από που τα πήρα. Νομίζω τζάμπο είναι αυτά, τα κασελάκια. Θα σας πω τώρα για πού τα πήρα. Λοιπόν, σε αυτό το μικρό κουτάκι έχω βάλει τις μικρές μου παλετούλες, παλετίτσες. Λοιπόν, Neon Huda Beauty. Εννοείται την κρατάω. Second Neon Huda Beauty. Εννοείται την κρατάω. Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ πέρα, το βλέπετε αυτό? Είναι μακρουλό. Βάζω έτσι τις παλέτες της Huda. Τσάκα της. Αυτή είναι η Maeve Obsession Huda Beauty. Γενικά να ξέρετε δεν πρόκειται να πετάξω κάτι σε Huda. Smoky Obsession Huda Beauty. Το βάζω πάλι μπροστά να γίνει έτσι όμορφο. Δείτε τι ωραία που στηρίζονται εδώ πέρα. Αυτά από το τζάμπο τα είχα πάρει, αλλά νομίζω πλέον το τζάμπο δεν φέρνει τέτοιες χαζομαρούλες, χαζομαρίτσες. Και είχα βγάλει το καπάκι του, αυτό ήταν με καπάκι σαν βαλιτσάκι, έκλεινε. Λοιπόν, Gold Obsession Huda Beauty, δίπλα. Nude Rich Huda Beauty, παραπέρα. Εδώ θα το βάλουμε αυτό. Μετά έχω Lilac Huda Beauty, μπροστά. Έχω Ruby Obsession Huda Beauty.
Γενικά, όχι ότι είμαι Huda Beauty Obsessed, απλά είμαι λίγο Huda Beauty Obsessed. Λοιπόν, το Paz Obsession. Και τέλος από Huda Beauty, παιδιά. Τα αφήνω αυτά στην άκρη προς το παρόν. Είδατε τι ωραία που κάθονται. Εδώ μέσα τώρα έχω pigments. Αυτό το κασελάκι το έχω για τα pigments. Πάμε να δούμε τι μας κάνει από αυτά που έχω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παμπάλαιο της μαμάς μου. Γκρι, χρυσό, τέτοιο. Μου αρέσει, λέω να το κρατήσω. Και αυτό είναι ένα παμπάλαιο της μαμάς μου. Μια χρυσό τέτοια σκιά. Είναι και σπασμένη. Είναι έτσι. Εδώ έχω μια μαύρη γυαλιστερή, η οποία είναι... δεν την έχω ανοίξει ποτέ. Φάση. Ας τα βάλω όλα εδώ τα σκούρα μεταξύ τους. Λοιπόν. Μια ρόζο χρυσό τέτοια, ένα χρυσό τέτοιο pigment. Oh, ένα κιτρινάκι, ένα ασπουλιάρικο. Εδώ Cleopatra, εξαιρετικό, μισοτελειωμένο το νιώθω. Αυτό είναι σίγουρα τελειωμένο, το κρατάω για τον αριθμό. Σκεφτείτε, το κρατάω για τον αριθμό του. Είναι το 107. Είναι ένα χαμελέον pigment από Cleopatra. Cleopatra, πώς λέγεται, παιδιά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, διορθώστε την. Τέλειο γαλαζιάκι εδώ, από Grammas. Blair Cosmetics Eyeliners, το διπλό. Και έχω και από Σούβα υγρά eyeliner, θα τα βάλω όλα μαζί. Λοιπόν, έχει ανοίξει. Είναι ένα γκλιτεράκι εδώ πέρα. Το κρατάμε και αυτό. Μετά έχω από Cleopatra αυτό πολύ ωραίο, το νούμερο 3. Ένα τσικίκο Μιλάνο γκλιτεράτο, το είχα πάρει τα Χριστούγεννα από το Λονδίνο ή από το Βερολίνο, δεν θυμάμαι. Πριν ανοίξει εδώ η Κίκο Μιλάνο, σκεφτείτε. Έχω και αυτό από Κίκο, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο ασπρό γυαλιστερό, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βάζουμε και αυτό μέσα. Έχω αυτό από Κριολάν. Αυτό που το έχω από μωρό και νομίζω μπορώ να τα πετάξω και τα δύο. Αυτό είναι ένα γκλιτεράκι από τα H&M που δεν ξέρω πότε στη ζωή μου θα το βάλω. Τέλος πάντων, βάλω το εδώ. Και that's all με τα pigments. Αυτά είναι. Θα συμμαζέψουμε μετά στην πορεία. Έχω κάτι μικρές παλετίτσες. Κριολάν, Bobbi Brown. Μία της MAC, μία από Douglas, Dior Backstage και Natasha Denona, τα οποία θα συμμαζέψω σε αυτό το όμορφο κουτί που έχω βάλει της Huda. Αυτές οι δύο περισσεύουν, θα δούμε μετά πώς θα τις συμμαζέψουμε. Τα αφήνω στην άκρη, προς το παρόν δείτε τι ωραία που έχουν μπει. Και όπως έχετε καταλάβει, έχουμε ακόμα μέλλον. Ένα fix and spray το οποίο δεν χρησιμοποιώ από Maybelline γιατί μου βγάζει σπιθουράκια. Σε άλλους μπορεί να μου βγάζει, εμένα μου βγάζει όμως. Εξαιρετικό Huda Beauty σημεράκι για παντού, για όλες τις νύφες. Το αφήνω στην άκρη και αυτό. Fix and spray for the win. Έχουμε φαρσάλι, MAC. Αυτό της Maybelline που το είχα για να ψεκάζω να ενεργοποιώ το σαπουνάκι για τα φρύδια, το οποίο θα το δώσω και αυτό. Iconic London. Αφήνω στην άκρη να δούμε πώς θα τα συμμαζέψουμε και αυτά. HD Powder NYX. Κάνει υπερβολικό flashback. Δεν μ' αρέσει. Την δίνω. Για καλή μας τύχη, οι βλεφαρίδες είναι ήδη τεποθετημένες σε αυτά που ήταν από το calendar του Sephora και τις θέλω όλες τις βλεφαρίδες μου, γιατί εντάξει δεν είναι και οι βλεφαρίδες οι πάρα πολλές. Τις έχω χωρίσει και σε μικρούτσικα και εδώ. Τώρα εδώ μέσα τι έχω. Έχω μια μάσκα από Illicit JK. Πολύ ωραία μάσκα. Αυτή θα τη βάλω στο μπάνιο μου. Έχω κάτι cleansing oil και τέτοια για βλεφαρίδες και κάτι σαμπούνια που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ξέρω εγώ. Μου τα είχαν στείλει με τις μάσκαρες από Colourpop. Εδώ έχω ένα serum Yves Saint Laurent, το οποίο μάλλον έχει χαλάσει πλέον. Νομίζω ότι μπορώ να το δώσω δρόμο. Κραγιονοθήκες από Huda Beauty με κραγιόν μέσα. Τις κρατάω εννοείται. Τέλειο Mario Badescu. Εξαιρετικό. Με aloe vera. Εξαιρετικό fix and spray και ενυδατικό ταυτόχρονα. Το top καθαριστικό πινέλο Instant Brush Cleanser και σε συνδυασμό με αυτό που είναι της NYX, το On The Spot, για εκείνη την ώρα αν βιάζεσαι και θες να τα απολυμάνεις τα πινέλα σου. Εγώ τα απολυμένω κάθε φορά που τα πλένω, σκεφτείτε, παρόλο που τα πλένω με ντετόλ και έτσι. Μετά ψεκάζω πάντα με αυτό όταν στεγνώνουν και βοηθάει και πάρα πολύ να στεγνώσουν καλά. Άλλη μια βλεφαρίδα για κάποιο λόγο ξέμπαρκη. Και νομίζω πρέπει να συμμαζέψουμε λίγο αυτά που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί χώρος δεν υπάρχει. Εδώ βλέπετε τη συρταριέρα μου και πάμε να δούμε λίγο πώς θα τοποθετήσω τα προϊόντα μου. Ανοίγω το πρώτο διαθέσιμο, γιατί το άλλο έχει κοσμήματα και εδώ πάνω έχω κοσμήματα χαμούλης, στο οποίο θα τοποθετήσω τις βλεφαρίδες μου, πάνω θα τις τοποθετήσω. Εδώ μπροστά θα μπουν οι βλεφαρίδες μου. Δεν κλείνει, γιατί δεν κλείνει, γιατί αυτά είναι πολύ ψηλά.
αυτά αναγκαστικά θα πρέπει να μπουν έτσι. Ούτε έτσι κλείνει. Κάτι θα γίνει. Κάπου βρίσκει τώρα, μισό λεπτάκι, θα το βρούμε. Ταραν! Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ωραία. Οπότε θα τις βάλω έτσι. Και θα πάρω και τα pigment μου. Και θα τα βάλω εδώ. Έχοντας έτσι ακριβώς τα πράγματά σας τακτοποιημένα, θα μπορείτε και να βρείτε τι θέλετε να έχετε. Και θα μπορείτε κιόλας να εξυπηρετηθείτε και πιο εύκολα και άμεσα. Λοιπόν, βάζω εδώ πέρα ό,τι έχει να κάνει με μάτια, ψιλολόγια, αυτές είναι οι χρωματιστές, οι μάσκαρες. Και θα συνεχίσω στο επόμενο σιρτάρι που θα τοποθετήσω τις παλέτες μου. Για να μην με παιδεύουνε, έχω πάρει αυτά εδώ, τα οποία στηρίζω τις παλέτες μου. Αυτό το είχα πάρει από το AliExpress, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει πλέον με αυτό που έχει γίνει. Και αυτό το είχα βρει στο πλαίσιο, είναι για να στηρίζεις βιβλία, χαρτικά και τέτοια. Οπότε μπορείτε να πάτε και στο πλαίσιο για να μπορεί να το έχει ακόμα. Λοιπόν, στο ένα θα βάλουμε, στο ένα ντουλάπι θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα το μεγάλο για τις μεγάλες μου παλέτες. Πάμε τώρα να δούμε ποιες παλέτες θα βάλουμε μέσα. Λοιπόν, αρχικά θα διαχωρίσω τις παλέτες των ματιών και τις παλέτες του προσώπου μου. Οι παλέτες του προσώπου μου θα μπουν στο κάτω ντουλάπι, στο κάτω σιρτάρι. Και θα αρχίσω με την Cheek Leader, θα την αφήσω εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα η τέλεια παλέτα από Too Faced, εξαιρετική επίσης. Η πάντα αγαπημένη μου Contour Kit Palette της Anastasia Beverly Hills. Το Afterglow από Urban Decay. Ό,τι κατατάσσεται στα highlighter θα το βάλουμε σε διαφορετικό μέρος. Το Glow Up από Ofra, εξαιρετική παλέτα, highlighter. Από Fendi Beauty Diamond Bomb. Οι δύο limited edition παλέτες της Huda. Τα highlighter από Kat Von D. Και νομίζω πως με παλέτες για πρόσωπο έχουμε τελειώσει. Πάμε να τις τοποθετήσουμε ωραία στο σιρτάρι μας. Και έχουμε και λέμε, θα μπορούσα να τις τοποθετήσω εδώ πέρα. Απλά έχω πάρει αυτά εδώ από το ημερολόγιο του Advent Calendar το περσινό. Τα οποία θα βάλω εδώ για να χωρίσω contouring και highlighter. Και θα το γυρίσω και έτσι για να είναι σωστό. Απλά όλα προς την σωστή κατεύθυνση. Εδώ βρίσκει αυτό, άρα αυτό μπορούμε να το βάλουμε τελείως πίσω. Και θα πάρω άλλο ένα, θα το βάλω δίπλα και θα τοποθετήσω το highlighter. Ταραν! Τώρα, εγώ εδώ μέσα θα βάλω και τις μικρές μου παλέτες. Δείτε τι ωραία και συμμαζεμένα είναι όλα. Ξέχασα και αυτά τα δύο που έχω. Και εδώ πέρα θα τοποθετήσω μικρές μου παλέτες. Π.χ. αυτή είναι εδώ. Αυτή την είχα δημιουργήσει μόνη μου και δεν ξέρω καν αν θέλω να την κρατήσω. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν μου αρέσουν και πολύ τα χρώματα. Οπότε την κρατάω στην άκρη. Αυτή είναι εδώ, την California Love από Colourpop. Επίσης μια παλέτα που έχω φτιάξει μόνη μου από NYX. Είναι αυτή εδώ, η οποία πάλι δεν με εξητάρει. Βέβαια αυτό εδώ πέρα βγαίνει απίστευτα ωραίο. Αλλά πάλι δεν βάφομαι με τη συγκεκριμένη παλέτα καθόλου. Βέβαια ήταν από τις πρώτες που πήρα, αλλά μάλλον σε κάποιον θα τη χαρίσω. Όπως επίσης και αυτήν θα χαρίσω σε κάποιον, γιατί πραγματικά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Και έχω και αυτήν από Tarte. Και σχεδόν εδώ πέρα έχουμε τελειώσει. Στη συνέχεια θα δούμε τις μεγάλες μου παλέτες. Να δούμε τι χρειάζομαι και τι όχι από αυτές. Μία εξαιρετική παλέτα από Tarte. Είναι αυτή εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη δώσω σε κανένα. Συγγνώμη φίλες μου. Επίσης εξαιρετική από La Roque Pro. Too Faced Limited Edition για τα 10 χρόνια που έκλεινε. Beauty Bay και James Charles. Δεν ξέρω τι έπαθα. Εννοείται τις κρατάω. 39 Lights Morphe. Yes, yes, yes. Rihanna Fendi Beauty, ναι. Εννοείται Huda Beauty Retrograde. Εννοείται Huda Beauty Desert Dusk. Huda Beauty Nude. Νομίζω ούτε αυτή την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Επίσης, αυτές τις έχω πάρει νομίζω το AliExpress, οπότε δεν με καίει και πολύ. Βέβαια, έχουν πολύ καλή απόδοση,
αλλά ναι, γιατί βλέπω ότι μία την έχω δοκιμάσει, αλλά δεν ψήνομαι πολύ να τις χρησιμοποιήσω. Και έχουμε και λέμε Too Faced Natural Palette Impressed You. Επίσης μάλλον θα τη δώσω, είναι της Beauty Glazed και αυτή από AliExpress. Ναι, τη δίνω. Μοιάζει πάρα πολύ, είναι αντιγραφή της Morphe. Με ποια την είχε κάνει αυτή, να. Δεν θυμάμαι καθόλου, παιδιά. Swear by it. Εδώ ένα συλλεκτικό κομματάκι από Kat Von D. Και πάμε να τακτοποιήσουμε. Νομίζω τελείωσα και με τις παλέτες τις μεγάλες. Α, όχι, όχι. Ψέματα σας είπα. Έχω Too Faced Chocolate, Too Faced Peachy και Midnight από Colourpop. Και μετά έχω εδώ πέρα χωρισμένες όλες τις παλέτες της Maybelline. Βλέπετε έτσι, ωραία που τα έχω. Τσακ, τσακ. Ούτε να με παιδέψουν ούτε τίποτα. Αυτά θα τα βάλω έτσι, ας πούμε, μέσα. Έχουμε βάλει αυτό εδώ μέσα. Και πάμε τώρα να τοποθετήσουμε τις παλέτες που θέλουμε. Λοιπόν, πρώτες θα βάλω τη Σκούντα. Διαβάζω και από πάνω ποια παλέτα είναι αυτή που θα έχω εδώ μέσα. Sweet Peach και Chocolate. Όπως βλέπετε, τις κρατάω πάντα με τα κουτιά τους. Πολύ σπάνια πρέπει να βγάλω το κουτί. Είτε είναι πάρα πολύ μεγάλη παλέτα, είτε για κάποιο λόγο θέλω να το βγάλω, ας πούμε, το κουτί. Και τώρα, έχουμε και λέμε, πού θα μπουν όλες αυτές, αναρωτιέσαι, το ξέρω. Οι μεγάλες, I think so, δεν χωράνε έτσι, ούτε έτσι. Ταρά, τις βάλαμε τις μεγάλες. Τώρα, έχουμε και λέμε, βάζουμε αυτήν εδώ, στην άκρη. Δεν πατάει καλά, όχι. Θα τη βάλω από αυτή την πλευρά, τέλεια, μια χαρά έκατσε εδώ. Και αυτήν που είναι έτσι μακριά από αυτήν την πλευρά. Τέλεια. Αυτήν που είναι έτσι από αυτήν. Και αυτήν μπορώ να τη βάλω εδώ. Καράμ, το συρτάρι μου έτοιμο. Κλείνει, μια χαρά. Το πιο σημαντικό. Και πάμε τώρα εδώ κάτω να χωρέσουμε και αυτές τις Maybelline, γιατί αυτές δεν τις βάλαμε, εγώ τις είχα στο πάνω κανονικά. Τώρα θα μου πεις πως τα χωρούσες. Τα χωρούσα γιατί δεν είχα εκεί τις άλλες. Τώρα δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Α, μπράβο, έτσι θα τα βάλουμε. Α, τέλεια είσαι. Perfect είσαι. Και μας λείπει και αυτή εδώ η Douglas που δεν τη βάλαμε κάπου. Τσάκα της. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Κλείνει και αυτό. Πάμε να συμπληρώσουμε λίγο εδώ πέρα πραγματάκια. Όπως για παράδειγμα. Γλιτεράκια. Σκιές γλίτερ. Συνεχίζω με τα καθημερινά μου καλλιτικά. Στο προηγούμενο σπίτι είχα το γραφείο και από δίπλα είχα ένα σιρταράκι που ήταν τα μόνιμα καλλιτικά μου, σαν να λέμε τα κονσίλερ μου, τα ρούζ που βάζω καθημερινά και τέτοια. Και τώρα εδώ πέρα αναγκαστικά άδειασα το πρώτο σιρταράκι που σας έδειξα πριν ότι ήταν με κοσμήματα και έβαλα τα κονσίλεράκια μου που χρησιμοποιώ καθημερινά πάνω-πάνω, τα ρούζ, τα contouring μου, τα bronzer μου και αυτά. Οπότε παίρνω ένα μεγάλο, το βάζω δίπλα και θα βάλω ένα highlighter, ένα bronzer. Θα βάλω τα μάσκαρά μου που τα έχω χωρισμένα και είναι όλα ok από ό,τι θυμάμαι αυτά. Ναι, εκτός από αυτό, αυτό είναι για πέταμα. Έχω καινούριο, δεν το ανοίγω βέβαια. Τα highlighter μου, τα οποία πάλι θα πρέπει να τα βάλω με τον ίδιο τρόπο. Άρα αφήνω εδώ highlighter, εδώ βάζω bronzer και powder, πουδρίτσες εδώ και εδώ έχω μία πουδρίτσα, τέλεια. Έχω επιπλέον αυτά που είχα τόσες μέρες για να βάφουμε που ήταν κλειστές οι κούτες. Λοιπόν, εδώ. Προς το παρόν εδώ πέρα έχουμε ό,τι έχει να κάνει με bronzer, rouge και highlighter, κονσιλεράκια, μασκαρίτσες και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε μέσα. Λοιπόν, εγώ τα φρύδια τα είχα χωρισμένα στο προηγούμενο μου γραφείο σε αυτό εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα κλείνει αυτό εδώ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο τώρα. Θα πάρω αυτά τα μικρούτσικα.
Λοιπόν, τα προϊόντα φρυδιών χώρεσαν εδώ. Θα βάλω δίπλα στα μάσκαρα. Αυτό και αυτό θα το βάλουμε εδώ και εσύ είναι ρούζ. Για να χωρέσει αυτό εδώ, τέλεια. Και μας απομένει αυτό εδώ που πρέπει να δω τώρα τι θα το κάνω. Είναι πολύ βολικό εν μέρη. Τρία pigments που θα τα βάλουμε στο ακριβώς από κάτω. Και το eyeliner από Inglot που πολύ αγαπώ. Θα το βάλω μπροστά από τα φρύδια. Και έγινε ένα πακετάκι κι αυτό. Συμμαζεμένα όλα, τακτοποιημένα. Τώρα, έπεται συνέχεια γιατί έχω μπόλικο πράγμα εδώ κάτω να σας δείξω και να σας πω. Ξεχάσαμε κάτι, τις βάσεις ματιών. Α, έχω και άλλα eyeliner εδώ μέσα, οπότε μάλλον θα το μεταφέρω εδώ αυτό. Μπρ, τώρα δεν χωράει αυτό. Κρίμα. Α, χωράει, το χώρεσα. Απλά δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Εντάξει, τέλεια. Πολύ χαίρομαι που χωρέσαν όλα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, για να μην σας παιδεύω και σας κουράζω, δοκίμασα όλα αυτά και άλλα πολλά μολύβια στην ουσία, τα έχω στο χέρι μου, να δω ποια είναι ok και ποια θα κρατήσω. Όλα αυτά είναι για πέταμα, θέλω να ξέρετε, έτσι όπως είναι. Έχουμε και λέμε τώρα. Έχω αυτό που είχα πάνω στο γραφείο μου, τώρα θα σας δείξω τι εννοώ, που είναι αυτό έτσι έτοιμο, ωραιότατο, με τα πράγματα που χρησιμοποιώ πιο πολύ απ' όλα, το οποίο μάλλον έτσι όπως είναι θα το βάλω σε ένα σιρτάρι μέσα, λογικά. Οπότε λέω αυτό εδώ έτσι όπως είναι να το τοποθετήσω τώρα. Πάμε να δούμε. Θα βγάλω τα make-up μου γιατί είναι ψηλά από εδώ πέρα. Ωραία, βάλω το αυτό εκεί και θα βάλουμε τα make-up μέσα σε ένα τέτοιο για να μην κυλάνε μόνα τους. Εδώ αυτά που φορά πιο πολύ. Τα κραγιόνια ας τα αφήσουμε εδώ, κραγιόνια. Είναι όλα ελεγμένα αυτά, αυτό εντάξει δεν τα φορά αυτά βέβαια, αλλά οκ. Τα λυπάμαι. Έλεγα να βάλω εδώ μέσα, αρκεί να κλείνει κιόλα. Α, εξαιρετικά. Και ό,τι έχω σε fix and spray και τέτοια. Κάτι γίνεται, τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, η παλετίτσα μου λέω να μπει πάνω. Δεν μπαίνει πάνω. Η παλετίτσα μου θα μπει εδώ. Μετά έχουμε αυτά τα δύο τα οποία μπορούν να πάνε πίσω. Ας βάλω και αυτά τα δύο εδώ. Το σφουγγάρι για αυτό ας μπει μαζί του εδώ. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα τέτοιο. Μπορούσαμε, γιατί να μην μπορούσαμε. Τσακ τσακ. Και νομίζω με τα πιο σημαντικά έχουμε τελειώσει. Εδώ δεν κλείνουμε. Μας έχει μείνει άλλο ένα σιρταράκι στο οποίο, το οποίο θα κάνω αποθηκούλα. Έχω κάποια κλειστά προϊόντα τελείως εδώ πέρα που ίσως χρειαστώ στην πορεία. Σίγουρα θα χρειαστώ στην πορεία βασικά. Έχω όλες τις αποχρώσεις των matte ink ξανά, οπότε μπορώ να βάλω εδώ. Μάσκαρα με μάσκαρα μαζί, τα make-up και τα concealer όλα εκεί, τα κραγιόν όλα εδώ. Εδώ έχω ένα κραγιόν από Kiko Milano, ας το βάλουμε εδώ στο κενάκι. Ένα Bare Skin product της Maybelline. Κάποια δειγματάκια και μια μάσκαρα Marc Jacobs. Αυτό δεν θα το χρειαστώ, είναι ένα tattoo brow. Στην ουσία αυτό της Maybelline που είχε βγάλει, δεν το θέλω. Και μετά έχω δύο ρουζάκια τα οποία δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Οπότε θα τα δώσω μάλλον. Ένα εστέ και ένα κορέ που σας έδειξα πριν. Αυτό είναι ένα καθαριστικό προσώπου. Και νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Έχουν μείνει μόνο τα πινέλα. Λοιπόν, στα πινέλα μου έχω πάρει αυτό εδώ από το IKEA, το τσίγκινο. Και μάλιστα αυτό το έχω διπλό γιατί βάζω στο ένα τα βρώμικα και στο άλλο τα καθαρά. Οπότε και τα πινέλα μου
Δεν μπορώ να το δω μάλλον. Εδώ είναι των ματιών. Και εδώ είναι του προσώπου. Τέλεια, αφού κλείνουν είμαστε GG. Το μόνο που μου έμεινε να βάλω είναι αυτό, το οποίο έχει κάποια πινέλα μολύβια ματιών και κάποια χιλιών. Το βάλω εδώ στην αρχή και έχω και λίγο κενό χώρο. Είμαστε πολύ καλοί. Έχω αφήσει βέβαια τα special εφέ όλα στο σπίτι. Αυτό με πόνεσε λίγο, στο πατρικό μου ενώ στο σπίτι. Αλλά εντάξει. Και έχω και αυτό. Αυτό μπορούσα να το φέρω εδώ. Το φέρα, είναι αυτό κολλητάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και με βοηθήσατε να ξεσκαρτάρουμε τα καλλιτικά μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σε ακόμα ένα βίντεο μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Ελπίζω να έχει τελειώσει το σπίτι για να μπορέσω να σας το δείξω. Τελειώσει εννοώ πλήρως διακοσμημένο και όπως το φαντάζομαι εγώ για να σας το δείξω. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!